και ξέρουμε τι σημαίνει φασισμός και ναζισμός. Είναι αυτοί οι οποίοι συνέδασαν το όνομά τους με την εξόντωση του άλλου, της διαφορετικότητας, του ανθρώπου με διαφορετική γλώσσα, προέλευση και υπήρξανε το φαινόμενο των κρεματορίων. Φαντάζομαι ότι απέναντι σε αυτά είμαστε όλοι ξεκάθαροι παρόντες. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Δεύτερο. Κύριε Μαργαρίτη, αυτό που έγινε με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν απλά και μόνο μία προσπάθεια να συσχετιστεί άμεσα ή έμεσα με την τρομοκρατία. Υπήρξε το εξής. Υπήρξε ένα χαλκευμένο βίντεο, το οποίο για πρώτη φορά μετά το 1974 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γνωρίζοντας ότι είναι χαλκευμένο, ζήτησε την παρέμβαση του εισαγγελέα και το συσχέτισε αυτό το βίντεο με το χτύπημα στο μόλι. Αυτό είναι τομή. Σας, αυτό είναι τομή για τα πράγματα. Την απάντησή σας. Και απέναντι σε αυτή την πρακτική είχατε μία χλιαρή. Το αυτό σχέδιο. Χλιαρή. Έχει αποδείξει. Είναι εντό και που λέει. Θόδωρε, σε παρακαλώ. Μπορούμε να συζητάμε στη χώρα όπου η μισή λέει ότι είναι απολύτω τρομοκράτε και αντιπολίτευση του κυβερνητικού πνεωναζί. Να τελειώσει. Είμαστε σοβαρή χώρα. Σοβαρή χώρα. Σα είπα ποιου θεωρούν. Έχετε δει καμιά χώρα τη Ευρώπη να λέει ότι είναι απολύτω τρομοκράτε. Διαφωνείτε, χρυσαυγίτε είναι νεοναζί. Άρα ο κύριο δεν διαφωνεί. Ίσα είπα ότι ο κύριο Δένδια σχετικοποιεί. Κύριε Σπουλέτη, είπα ότι ο κύριο Παναγούλη σχετικοποιεί αυτό το οποίο λέτε. Ότι την ώρα που πρέπει να τα βάλουμε με τη σειρά. Ο κύριο Δέντια και η ομάδα συμβούλων του κυρίου Σαμαρά, με επικεφαλή τον κύριο Σαμαρά, έχουν υιοθετήσει μια ακροδεξιά ρητορία η οποία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Σε πάρα πολύ. Προσέξτε, είμαι πολύ προσεκτικό σε αυτά που λέω. Και δεν επιδέχονται. Και δεν επιδέχονται, νομίζω, ερμηνείε. Και δεν επιδέχονται ερμηνείε. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, σε πάρα πολλά πράγματα, δείχνουν μια ευγενή άμυλα με τη Χρυσή Αυγή. Το ερώτημα που θέλω να ρωτήσω για τον κύριο Βορύδη είναι αν καταδικάζει τα βασανιστήρια από όπου και αν προέρχονται. Απαντήστε μου, κύριε Βορύδη. Τα καταδικάζετε τα βασανιστήρια από όπου και αν προέρχονται. Γιατί δεν σα έχω ακούσει να το λέτε. Θέλω να τα ακούσω να το λέτε. Να το ακούσει όλο ο κόσμο. Θέλω να τα ακούσω να το λε, Μάκη μου. Το ακούω λοιπόν. Το λέω λοιπόν, αλλά νομίζω ότι τώρα. Άρα λοιπόν να καταδικάσουμε και τον κύριο Δένδια, ο οποίο είναι ο ηθικό αυτοργό των βασανισμών. Ωραία, για τον κύριο Παναγούλη και λέμε τρει φορέ. Συμφωνείτε, κύριε Μαργαρίτη. Για τον κύριο Δένδια. Εμεί δεν θέλετε να παρέξει τον κύριο Δένδια. Εμεί διαφοροποιήσαμε. Ο υπουργό προστασία του πολίτη. Να είναι αυτό ο οποίο ασκήσαμε την καλύπτει βασανισμό. Εμεί ασκήσαμε την πορεία κύριο Σκεδίκοπλου. Χωρί να είναι. Λόγο τώρα. Έχουν τέσσερα αρχηγό τη παραχάραξη. Απήντησε ο κύριο Σκουρλέ. Απαντήστε μου λοιπόν. Κύριε Σκουρλέ, γιατί το ανέκδοτο γιατί σκοτώσατε τον κύριο Μαργαρίτη. Όχι, όχι, όχι. Σα απάντησα. Κάναμε κριτική. Εσεί κάνετε. Αισθάνεστε άνετα ω δημοκρατική αριστερά να συγκυβερνάτε με την ακροδεξιά του κυρίου Σαμαρά. Θέλω ένα σχόλιο να απαντώ. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία είναι αδεξιό και το δεξιό κόμμα δεν είναι ακροδεξιό, όπως και εσείς δεν είστε ακροαριστεροί. Αν είναι να είναι το τόσο τους 100% του λαού ακροδεξιό και το άλλο τόσο τους 100% είναι. Μισό λεπτό. Ο κύριος Σαμαράς είναι. Τώρα σας μιλάω σοβαρά. Λέω, αν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, κύριε Βορύδη μου επιτρέπετε, αν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, δεν ακούτε. Δεν ακούτε. Στο χώρο της ακροδεξιάς. Καταλαβαίνετε τι λέτε. Αν πιστεύετε ότι το μεγαλύτερο πλειοψηφικό κόμμα είναι ακροδεξιό, και εκείνοι πιστεύουν ότι η αξιομαθία αντιπολίτευση είναι από αριστερά. Να το κλείσουμε τον κύριο Αντώναρο. Να το κλείσουμε το μάτι. Ούτε τον κύριο Παπαδόπουλο. Εγώ παρακολουθώ να υποστηρίζετε του καραμαλικού και ανησυχώ. Μήπω το άνοιγμα του κυρίου Τσίπρα για κυβέρνηση μετά περιλαμβάνει και τον Κώστα Καραμαλή. Γιατί σα πω, κύριε Σκουλάκη, επειδή σα παρακολουθώ, είναι η τρίτη φορά που μιλάω κολακευτικά για του καραμαλικού. Η ερώτηση του Τσίπρα περιλαμβάνει στην αντιμνημονιακή κυβέρνηση τον Κώστα Καραμαλή, τον Αντώναρο, τον Προκόπη Παπαδόπουλο. Γιατί και αυτό μπορεί να το δούμε. Να σα πω. Απειλαϊκή δεξιά στην Ελλάδα. Να διευκρινίσω κάτι. Ναι, αλλά μετά να δώσω στον κύριο Βορύδη. Παρόλο που. Γιώργο, να μπορέσω μετά να μιλήσω. Για αυτό τα κοινωνικά ήταν η σειρά μου να πω και για του χώρου, αλλά έφυγε. Εντάξει, κύριε Βορύδη, οι χαρακτηρισμοί του κύριου Μαργαρίτη. Είναι Μαργαρίτη, να σα το πω άλλη μια φορά. Να δώσουμε όμω κύριε Σκουρέτη, γιατί τα καραμαλική ταυτότητα τη Νέα Δημοκρατία με τα πολιτευτικά δεν έχει σε τίποτα σχέση με αυτό το οποίο. Συζήτηση. Μα ένα εκπρόσωπο τη αριστερά επικαλείται τον Κώστα Καραμαλή. Έχει σχέση διότι αγγίζει θέματα δημοκρατία, αυταρχισμού και καταστολή που τα περίμενα από τη δικιά σα παράταξη. Μα το κάναμε. Αλλά εσεί βγαίνετε καραμαλικότερο στι Νέε Δημοκρατίε. Δεν έχει πάει σε υπεράσπιση μαρτύρων που υποθέσαν για τρομοκρατία, ναι ή όχι. Τα έχει ξεχάσει όμω. Γιατί το έκανε. Απλώ θεωρείτε ότι είσαι οπαδό τρομοκρατία.
Ακριβώς αυτό λέω. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακροαριστερά. Μα δεν ακούς. Όχι, δεν ξέρω το. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακροαριστερά και τρομοκρατία, δεν είναι και η Νέα Δημοκρατία από τη δεξιά και να δει. Πώς θα γίνει. Κύριε Βορύδη, κύριε Βορύδη, κύριε Βορύδη, κύριε Βορύδη, κύριε Βορύδη.